Ζουμπούλια μου, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Ένα νέο βλογκάκι ξεκινά, μόλις στάσα τη μικρή φρούτο ακόμα. Κοιτάξτε ένα ωραίο πορτοκάλι, παιδιά, ξέρετε πώς ζουμί έχει. Και ό,τι έμεινε το τρώει Παναγιώτα, χαλαρά. Εννοείται κάνουμε ακόμα εισπνοές, σαμπούλες και τα λοιπά. Και έχει αρχίσει κάπως και με ενοχλεί και εμένα ο λαιμός μου. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα αρρωσταίνουν τα παιδιά, αρρωσταίνουν και ο γονιός. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν πειράζει. Και τώρα θέλω να φτιάξω το φαΐ. Θα κάνω τσίπουρα. Για να φάω και θα σας δείξω πώς θα την κάνω εγώ και μετά σήμερα κολλήσαμε και αυτά τα αυτοκόλλητα εκεί στην πόρτα, επιθυμία της Παναγιώτας. Η δε Παναγιώτα έχει ένα δωμάτιο υπέροχο, θα το μαζέψει όμως. Εγώ έχω και εγώ ξέστρωτο τώρα, θέλω να μαζέψω και τα ρούχα τα σιδερωμένα μου, τα σιδερώ στη μαμά μου, και να μαζέψω και όλο το σπίτι. Θα βάλω την Μπέμπα στο πάρκο. Σας έχω πει ότι εδώ στο πάρκο την έχω βάλει μια κουβερτούλα και την έχω δέσει από κάτω για να μην φεύγει, και έτσι κάθεται εκεί καμισάρο μέχρι να μαζέψω εγώ. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, τι άνοστες αυτές οι κρέμες της Γιώτης. Της Νουνού είναι πιο νόστιμη, δεν ξέρω. Δεν βρήκα αυτή τη φορά της Νουνού και πήρα τις Γιώτης, είναι τελείως άνοστες. Βέβαια έχει 30% ζάχαρη, λιγότερο ζάχαρη κτλ. Αλλά ρε παιδιά, άνοστο, πώς θα το φάει το παιδάκι. Να μου πεις πώς θα το καταλάβει κιόλας, αλλά πίνω και το καφεδάκι. Πίνω αυτό το καφεδάκι. Και τέλος πάντων, να μην σας κρατάω πολύ. Εν τω μεταξύ, τόσες μέρες έλεγα θα ανεβάσω το βίντεο, θα ανεβάσω το βίντεο, θα ανεβάσω το βίντεο. Σήμερα θα ανέβει το βίντεο. Σε ευχαριστώ όλους που με ρωτάτε αν είμαστε καλά και τι κάνουμε. Παιδιά, ήταν λίγο το τρέξιμο, λίγο όλο αυτό που μας πήγε πίσω. Αλλά τώρα θα επανέλθουμε κανονικά με καινούργιους ρυθμούς. Οπότε θα ανεβαίνει μέρα παραμέρα, ευελπιστό βίντεο, θα τα προσπαθήσω. Και αυτά παιδιά, πάω, πήγε η μαμά μου και πήρε ψάρια, τσιπουρές και πάω να πάρω τη δικιά μου. Και πήρε και μια ομπρέλα. Και πήρε και στην Παναγιωτούλα αυτήν εδώ την ομπρέλα με τη χαλόκιτη. Α, την έχω. Ναι, την έχει ανοίξει, ορίστε. Όχι, κάτσε. Μην την ανοίξεις, δεν κάνει, με έχει πει την ομπρέλα. Λίγο. Όχι. Οπότε σας αφήνω και τα λέμε συνέχεια που θα σας δείξω πώς θα φτιάξω την τσιπούρα μου που κάνω δίαιτα. Έχω μαζέψει όλο το σπίτι, μόλις κοίμησα λίγο το μωρό, έτοιμο και το παιδικό και το δωμάτιό μου. Μόνο τα ρούχα μου είναι εκεί που θέλω να πάω να πάρω έναν ωρό για τις μητούλες, και το σαλόνι μαζεμένο εδώ κοιμάται και η Μπέμπα. Και τώρα πάμε να σας δείξω πώς θα κάνουμε το φαΐ. Το ψαράκι μου, την τσιπούρα μου, την έχουμε καθαρίσει μέσα. Έχω καθαρίσει και το ψάρι. Και εδώ έχουμε λεμόνι που το έχω ξεφλουδίσει και το έχω κόψει, το έχω ξεκουκουτσιάσει κιόλας, ό,τι μπορούσα. Και κρεμμυδάκι, που το κρεμμυδάκι και λίγο λεμόνι θα το βάλω και μέσα και από πάνω. Για πάμε να δούμε. Ό,τι μπορώ να σας δείξω κάπως. Γιατί... κάπως φαίνεται. Ωραία. Παίρνουμε το ψαράκι μας και θα βάλουμε κρεμμυδάκι μέσα για νοστιμιά και λεμονάκι. Και το ακουμπάμε εδώ πάλι. Και κρεμμυδάκι και λεμονάκι θα βάλουμε και από πάνω. Αλάτι δεν θα βάλω, παιδιά, γιατί εγώ κάνω διατροφή. Οπότε δεν θα βάλω αλατάκι. Ωραία. Και τώρα θα βάλω περίπου, εγώ τώρα πλέον έχω μάθει πόσο είναι, 7 γραμμάρια ελαιόλαδο. Είναι
είναι περίπου μία κουταλιά του γλυκού, να φανταστείτε. Και πιπεράκι. Μπόλικο το πιπεράκι, γιατί μου αρέσει. Και να βρω και το θυμάρι μου. Και θυμαράκι. Μπόλικο και αυτό, γιατί μου αρέσει πολύ. Και θα το τυλίξω από εδώ και από εδώ και θα το κάνω καραμελίτσα και από εδώ. Α, ωραία, θα χρειαστώ μια λαδόκουλα ακόμα. Ορίστε. Καραμελίτσα και θα το τυλίξω και με αλουμινόχαρτο. Και όπως είναι έτσι θα το βάλω στο φούρνο στους 180 για μισή ωρίτσα. Και το φαγητό μου στο φούρνο, αυτό θα φάω, μια τσιπουρίτσα και λίγη ντομάτα. Εδώ έχω και το φαγητό της Μπέμπα, θέλω να το περάσω μούλτι, να είναι έτοιμο και αυτό. Και να βγάλω μια ντομάτα από το ψυγείο, για να ζεσταίνεται, γιατί κρύα κρύα πώς να τη φάω. Οπότε πάω να περάσω μούλτι και το φαγητό του παιδιού να είναι έτοιμο και αυτό. Και είμαστε κομπλέ, είπα Παναγιωτούλα. Τρώει τώρα το μεσημεριανό της, τρώει και αυτή ψαράκι, το έχουν βάλει στο φούρνο η μαμά μου, έτσι με λαδολέμονο, μετά το κλασικό του ψαράκι του ψητούλι, τσιπούρα τρώει και η Παναγετούλα και τρώει και για σαλάτα χορταράκια και πατατούλες. Πήγε η μάνα μου σήμερα, πήρε 2 τσιπούρες. 13 ευρώ. Τι να πω. Τι να πω. Τέλος πάντων. Εντάξει, βέβαια ήταν και μεγάλη η τσιπούρα, μπαμπάτσικη. Αλλά παιδιά έχουν πάει όλα στο Θεό. Τώρα ρίξω και λίγο λαδάκι στο φαγητό της Μπεμπούλας. Έχουν πάει όλα στο Θεό. Τέλος πάντων. Πού θα φτάσει αυτή η ακρίβεια. Δεν ξέρω. Ο Θεός να μας φυλάει, να μην ανέβει κι άλλο, γιατί αν ανέβει και κι άλλο τι θα κάνουμε. Με έχει σώσει παιδιά αυτό το μηχάνημα, κάνω όλες μου τις σούπες τις βελουτέ και για το φαΐ του παιδιού εννοείται, το κάνει τέλειο. Τώρα όσο αφορά για το μηχάνημα που πήρα από το Lidl για τα φρούτα της, πότε το χρησιμοποιώ, πότε δεν το χρησιμοποιώ, γιατί παιδιά δεν με πολυβολεύει, γιατί πρέπει να είναι πολύ μικρά κομματάκια, πάρα πολύ μικρά. Και κάπου εκνευρίζομαι και δηλαδή αυτό το χρησιμοποιώ όταν θέλω να πάω κάπου έξω και παίρνω τα φρούτα, τα καθαρίζω και τα φτιάχνω εκείνη την ώρα έξω, γιατί σας είπα ότι αυτό είναι και με μπαταρία, δεν είναι με το ρεύμα, όταν είσαι κάπου έξω βόλτα χρησιμεύει, τώρα για το σπίτι δεν χρησιμεύει. Τέλος πάντων λένε κατευθείαν το μηχάνημα, γιατί άμα ξεραίνεται δεν καθαρίζει μετά και άμα. Και είμαι και τσάπτυξη το ότι κάντε τώρα που μπορείς, γιατί μετά μπορεί να έχεις πιάσει με δουλειές, με το οτιδήποτε, να μην προλαβαίνεις. Οπότε γιατί να περιμένεις. Ωραία. Έτοιμα και αυτά, θα σας δείξω μετά το ψαράκι μου. Θα πάω και όταρα να καθίσω εκεί στον καναπέ, να προσέχω και το μωρό που κοιμάται. Και αυτά. Ή κοιμάται το πλασματάκι το γλυκό. Και έτσι που λέτε.
Οπότε σας αφήνω. Σκέφτομαι μήπως το μεσημέρι κάνω λίγο τα τζάμια μου και κάνουμε και την ντουλάπα της Παναγιώτας. Θα δούμε πώς θα πάει, γιατί τώρα μου κοιμήθηκε η μπέμπα τώρα 12 η ώρα, δεν θα μου κοιμηθεί μετά. Βέβαια κάνει τέταρτα ύπνους, τέταρτα, 20 λεπτά και δεν κοιμάται παραπάνω, αλλά εντάξει. Τέλος βλέπετε, τώρα που πέρασε συνέχεια η ώρα, κοιτάξτε παιδιά, έχει λιώσει. Τώρα μπορεί να φαγωθεί και έτσι, αλλά εγώ θέλω να του δώσω λίγο χρωματάκι, θα το βάλω 10 λεπτάκι έτσι να πάρει λίγο χρώμα και έτοιμο για φάγωμα. Για ούτε τα ψήνα λερώσεις, ούτε τίποτα. Μια χαρούλα. Ό,τι μπορείς να κάνεις πιο εύκολο για να μην ταλαιπωρηθείς. Θα πετάξω το λιμινόχαρτο και το λαδόκολο και τέλος. Αυτά είναι. Να το δοκιμάσετε, παιδιά, είναι πολύ ωραίο έτσι. Παιδιά, το ψαράκι μου. Και έτσι θα το φάω σκέτο με 2 φρυγανιές και τίποτα άλλο. Ένα χορταστικό γεύμα. Μια χαρά. Οπότε τρώω και θα τα πούμε... Α, ωραία, μέσα στο ψυγείο. Τρώω και θα τα πούμε πιο μετά, να και φρυγανιές. Και θα τα πούμε συνέχεια. Αγα, είμαι στο δωμάτιο γιατί έχω το κινητό και φορτίζει. Και τώρα πεινάω. Τώρα έφαγα και πεινάω. Είσαστε και εσείς από αυτούς που το ψάρι δεν το θεωρείτε φαγητό ή είμαι μόνο εγώ? Δεν σε χορταίνει ρε παιδιά το ψάρι ποτέ. Δηλαδή ενώ έφαγα μια τεράστια τσιπούρα, νιώθω ότι πεινάω. Τέλος πάντων, θα κάνουμε υπομονή. Δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Οπότε θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι μεσημέρο απόγευμα, είναι 4,5 ώρα περίπου και έχω τάξει την Παναγιωτούλα να την κάνω pancakes με μπανάνα. Αλλά εγώ που σας είπα δεν θέλω να φάει αυγό, οπότε θα φτιάξουμε pancakes χωρίς αυγό. Υγιεινά, τι θα χρειαστούμε? Θέλουμε μία κούπα αλεύρι, μία κούπα γάλα. Περίπου μία κούπα, έτσι, λίγο λιγότερο. Μία μπανάνα, γιατί θα τα κάνω, θα δείτε πώς θα την κάνω. Θέλουμε μία κουταλιά τη σούπα ζάχαρη, εγώ θα βάλω μία κουταλιά μέλι. Μία κουταλιά τη σούπα μπέικι. Θέλουμε 3 κουταλιές τη σούπα νερό και 3 λάδι. Πάμε να τα φτιάξουμε. Και θα σας δείξω. Κουταλιές της σούπας λάδι, παιδιά. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Θα πάρω αυτήν εδώ την κούπα. Την έχω, παιδιά, πάντα σαν μεζούρα αυτή την κούπα. Και θα βάλω μία κούπα αλεύρι. Μία γεμάτη κούπα αλεύρι. Θα βάλω μετά δεν πήρα κουτάλι. Θα ρίξουμε μία κουταλιά της σούπας μπέικιν. Ένα τσίκι είχε μείνει, το ρίξα όλο. Μετά θέλουμε μία κουταλιά. Πρώτα θα ρίξω το λάδι, θα ανακατέψω λίγο το μπέικινγκ με το αλεύρι να πάει παντού και θα ρίξω 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1, 2, 3. Μετά θα ρίξω 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα ρίξω 2 κουταλιές της σούπας νερό. 3. Τέλος πάντων, τώρα αν έριξα μία κουταλιά παραπάνω λαδάκι, δεν πειράζει. Λίγο το κακό. Και θα ρίξω και σχεδόν μία κούπα... παρά ένα δαχτυλάκι... γάλα.
Και θα ρίξω και με το μάτι περίπου τώρα μία κουταλιά μέλι. Θα τα ανακατέψω να κάνουμε το χυλό μας. Τώρα αν δείτε ότι θέλει λίγο παραπάνω αλεύρι ή θέλει λίγο αρέωμα, θα το φτιάξετε. Βγαίνει όμως ακριβώς. Η ζύμη μας θέλει πολύ καλό ανακάτεμα. Έχω φτιάξει και το καφεδίνι. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε σε χαμηλή φωτιά και περιμένουμε να ζεσταθεί. Κοιτάξτε την υφή που έχει το ζυμαράκι μας. Και τώρα ωραία, καλά πήγε και αυτό. Θα χρειαστώ μία μαρίζ, θα πάρω ένα πιατάκι και θα ξεφλουδίσω την μπανανούλα. Και θα την κόψω σε κομματάκια, όχι πολύ με πάχος τόσο περίπου. Θα την κόψω και θα δείτε τι θα κάνουμε. Και σίγουρα είναι ένα ωραίο υγιεινό σνακ που μπορείτε να κάνετε στα παιδιά σας. Καλά, πόσο μου αρέσει τώρα που έχω εδώ και το λέλουδο για φόντο. Και εντάξει, θεωρώ ότι είναι πιο καλά τα παιδιά μας να τρώνε κάτι υγιεινό παρά βλακίες. Είμαι αυτής της άποψης. Κάτι που το έχω φτιάξει εγώ και θα το φάει και θα είναι και μια χαρά. Θα πάρω και ένα άλλο πιατάκι για να βάλω μετά τα pancakes. Τώρα θα σας φέρω από εδώ κάπως να σας βάλω εδώ εκεί για να βλέπετε κιόλας. Εντάξει, δεν θα βλέπετε εμένα, δεν πειράζει, δεν έχω ρίξει τίποτα στο τηγάνι μου, το έχω στο 6 και περιμένω να ζεσταθεί, να πιάσει μια θερμοκρασία. Θα πάρω ένα κομματάκι μπανανούλα. Θα το βουτήξω μέσα στη ζύμη μου και θα πιάσω με ένα κουτάλι και θα το ρίξω. Και έτσι θα κάνω όλη μου την μπανάνα. Θα περιμένω λίγο γιατί μάλλον δεν είχε καλώς ζεσταθεί το τηγάνι μου, γιατί είμαι και ανυπόμονη. Για να ευχαριστήσω το μπουμπουκάκι μου. Και είναι και ένας τρόπος να φάει και το παιδί σου φρούτα και τηγανίτα που του αρέσει. Και τώρα περιμένω όταν θα είναι έτοιμο από τη μία πλευρά. Τώρα θα σας δείξω. Θα ξεκινήσει πάνω, όπως βλέπετε, και θα κάνει φουσκάλες, σαν τρύπες. Και τότε θα το γυρίσουμε. Οπότε θα σας το δείξω όταν θα έχει ξεκινήσει να κάνει φουσκάλες, βλέπετε. Έχει ξεκινήσει και κάνει φουσκαλίτσες. Τότε θα το γυρίσουμε. Τέλει, δεν με βοήθησε η Μαρίς και πήρα τη σιλικονάτη τη σπάτουλά μου για να τα γυρίσω. Για να μην μας χαλάσει εννοείται και το τηγάνι. Και περιμένουμε να γίνουνε.
Και έτσι θα κάνω όλες τις τηγανίτες και θα τις δοκιμάσουμε παρέα. Έτοιμες οι τηγανίτες μου, τις βλέπετε, τόση ποσότητα έβγαλε. Και έχω και μία στο χέρι, για πάμε να τη δοκιμάσουμε. Πολύ ωραία. Με την μπανανούλα γέμισε, αυτή είναι η μπανάνα παιδιά. Φοβερή. Και μπορείτε να βάλετε ό,τι φρούτο θέλετε. Πολύ ωραία, δεν έχει λιπαρά, δεν έχει λάδια για τηγάνισμα, δεν έχει τίποτα. Είναι εύκολο, γρήγορο, σε 5 λεπτά, γλυκό στο 5 λεπτό. Τώρα θα έρθει η Παναγιωτούλα, θα την βάλω μελάκι να τη φάει και μια χαρούλα. Οπότε αυτό θα βάλω τώρα εδώ στην Παναγιωτούλα, θα δείτε. Ωραία. Θα πάρω ένα πιατάκι, θα την βάλω εδώ 5 τηγανίτες και θα έχουμε και για πιο μετά και για τη μαμά, μαμά θέλει και για αύριο και δεν παθαίνουν κάτι, δεν έχουν κάτι. Θα την βάλω και λίγο ανθόμελο, ορίστε. Και έτοιμο. Και για εσάς που θα το φάτε, που είσαστε μεγάλοι και όχι μικρά παιδιά, αν βάλετε και κανέλα, είναι τέλειο. Εγώ στην Παναγιωτούλα δεν βάζω κανέλα, αλλά ή να ρίξετε από πάνω κάποιο ξηρό καρπό, ή μπορεί να βάλετε λίγο γιαούρτι δίπλα. Όλα. Παναγιωτούλα! Έλα να φας τηγανίτες. Και τώρα θα ταΐσω και το μωρό. Θα φάει αρχικά γιαουρτάκι. Και πιο μετά θα... Γιατί πότε την φτάνει το ένα, πότε δεν τη φτάνει. Τώρα θα την δώσω αυτό και μετά θα την δώσω με τα φρούτα. Ξύπνησα. Ναι, αγάπη μου, έχει ξυπνήσει. Εδώ. Ναι, θέλω να κάτσεις εδώ. Κοίτα τι σου κάνει η μαμά. Για κάτσε και δοκίμασε να μου πεις άμα σ' αρέσουν. Έχω βάλει και μελάκι. Νόστιμες. Νοσμές, τι έχει μέσα, κατάλαβες? Τι? Μέλι. Ναι, μέλι έχει από πάνω. Για συνέχισε να τρως, κάτι σου έχω βάλει μέσα. Δεν ξέρω. Δοκίμασε, φάει αγάπη μου. Βρέντα. Όχι βρέ, δεν κάνει να φας σοκολάτα. Για συνέχισε, φάει και άλλη μπουκή. Μπανάνα, για βρες την που είναι, μέσα στην τηγανίτα. Εννοείται ότι τα μέλια θα τα καθαρίσουμε μετά. Φάει, φάει αγάπη μου, φάει. Βρήκα. Δεν τη βρήκες, αφού είναι λίγο πιο μέσα. Ωραίο. Ναι. Σ' αρέσει. Μπράβο, φάτο αγάπη μου. Και αφού πήραμε και την έγκριση από το παιδί ό,τι του αρέσει. Μακάρι να μπορούσε να φάει και μπέμπο να την έδινα. Αλλά ακόμα δεν μπορεί το ρίριτσι να φάει. Κάθεται εδώ, την έχω κάνει πύργο. Και κάθεται εδώ. Έχουμε αρχίσει και λέμε και μαμά. Ε, αγάπη μου, ζουμπούλη μου. Οπότε πάω να ετοιμάσω να την αλλάξω, να κάνουμε όλη την περιποίηση μας πριν φάμε και θα τα πούμε συνέχεια. Καλημέρα ζουμπούλια μου, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, τεταρτούλα σήμερα. Χθες δεν κάναμε τίποτα άλλο, φάγαμε τα pancakes και καθίσαμε. Έξω έχει πάρα πολύ κρύο, παιδιά. Έχουμε σηκωθεί, έχουμε πιει τα γαλατά μας, τα καφεδάκια μας. Τον πίνω ακόμα βέβαια εγώ τον καφέ μου. Και τώρα θέλω να ετοιμάσω το φαγητό της μπέμπας. Λαχανικά και κοτοπλάκι. Εμείς θα φάμε γεμιστά.
και να ετοιμάσω και τα φρούτα της. Όχι φρούτα, γιαουρτάκι με φρούτα σήμερα. Θα φάρει γιαουρτάκι με φρουτάκια. Και το απόγευμα θα φάει κρεμούλα. Και σήμερα θα φάμε και κοτοπουλάκι. Νόστιμο, έχω πάρει σπιτίσιο κοτόπουλο. Οπότε πάω τώρα σιγά σιγά να μα το μαγειρέψω. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Επίσης, έτσι κάποια πραγματάκια που θέλω να κουβεντιάσουμε. Αρχικά, να ξεκαθαρίσω. Δεν έχω κανάλι μαγειρικής. Έχω ξαναπεί ότι όταν μπορώ, όπως μπορώ, θα σας δείχνω πώς το φτιάχνω. Δεν έχω τα εργαλεία, τα εξαρτήματα ακόμα για να σας δείχνω ακριβώς και τη συνταγή και εμένα και όλα. Όταν κάποια στιγμή θα έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία, θα το δείτε και αυτό. Απλά σας λέω τη διαδικασία πώς την κάνω. Μόλις μάζεψα και το σπίτι, έχω ετοιμάσει και το φαΐ, το έχω βάλει και βράζει. Έβαλα και ένα πλυντήριο. Γεια σας. Μάζεψε το αυτό, αγάπη μου. Και έχω ταΐσει και τα παιδιά. Και τώρα... Γεια σας, παιδιά. Γεια. Και τώρα θα καθίσω να κάνω λίγη δουλίτσα, όσο είναι ήσυχα τα μικρούλια. Απογευματάκι. Τώρα εμείς, πριν ήταν απογευματάκι. Ακόμα είναι απόγευμα. Όχι, δεν είναι. Αφού είναι 6 ώρα. 11. Δεν είναι 11, αγάπη μου. Είναι 6 το απόγευμα. 11 τώρα, μιλάω και στο φλό. Είναι 6 ώρα, παιδιά. 6 και 4. Όχι, 5 είναι, παιδιά. Είναι 5 και 4. Βλέπουμε deal. Εδώ η μπεμπούλα κοιμάται. Κοιτάξτε ένα χεράκι. Κοιτάξτε. Γιατί έτσι κοιμόμαστε. Άγγελίτσα μόνο. Αλλιώς δεν κοιμάται. Είναι έτοιμη να ξυπνήσει. Και στο γκράζι το παίρνει για λίπα. Τι είναι αυτό, Παναγιώτουλα? Πέπα το γουρουνάκι. Αυτό είναι, δεν είναι γουρούνι. Τι είναι? Τι ζωάκι είναι αυτό? Ελεφαντάκι. Ελεφαντάκι. Αυτό είναι. Είναι. Πώς τη λένε? Α, δεν ξέρω πώς το λένε. Ελέφαντας. Όχι, έτσι. Ελεφαντίνα. Έχουμε την ελεφαντίνα από το σόι. Πέπα το γουρουνάκι από πίσω έχει αυτό. Και από μπροστά έχει και τον κόλο της, αλλά κάθε στιγμή πρέπει να το σκατάτσι. Τι λες? Και τέλος πάντων, καθόμαστε τώρα. Η Παναγιώτα έχει φάει τον άμπακα, παιδιά. Έφτιαξα και popcorn, έφαγε και popcorn. Έφαγε... Τι άλλο έφαγες? Κουασάν. Κουασάν. Έφαγε τσουρέκι. Έφαγε ταχύνι με... Με ψωμί έφαγα και όταν έφυγε λίγο η μαμά μου που έτρωγα το κρουασάν, έφαγα και λίγο popcorn. Παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το παιδί να τρώει τόσο πολύ και να μην παίρνει γραμμάριο. Μπράβο της. Και ένα καφεδάκι έτσι θα ήθελα τώρα να πιω, η αλήθεια είναι. Και το μπεμπουλίνι κοιμάται. Ναι, το δείξαμε, κοιμάται εδώ. Αλλά δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, όχι. Και εμείς καθόμαστε. Μα, παιδινή, θα πω αυτό που είχα πει πριν. Και θέλω να βγάλω το στεγνοτήριο για να σιδερώσω, αλλά επειδή αν σηκωθώ εγώ ετούτο εδώ το μικρό το τερατίνι θα ξυπνήσει, δεν θα σηκωθώ. Θα περιμένω να ξυπνήσει από μόνη της για να μην την χαλάσω τον ύπνο. Και μετά θέλω και να σιδερώσω. Και λίγο πριν που φωνάξω εγώ λιγάκι. Που μερικές φορές την ξυπνάω εγώ. Της κάνω... Την κάνω έτσι. Ναι,
το καλό μου το παιδί. Και έχω και μια πάρα μόνο σφύριστα. Τι θα ντυθείς τις απόκριες? Μάλλον τι θες να ντυθείς? Για πες εδώ στους φίλους μας. Γκόστι Σπάιντερ. Γυναικείο Σπάιντερμαν. Έλα Χριστέ και Παναγία μου. Τέλος πάντων. Και τι σας έλεγα, και δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Spider. Θα ξυπνήσει το μωρό, θα σιδερώσω. Για βράδυ, Παναγιώτα, μετά από τόσο που έχει φάει, θα πιει ένα γαλατάκι με μέλι. Κάτσε όμορφα, αγάπη μου. Απλώς να δείξει και μπατή. Εγώ για βράδυ θα φάω λίγα γεμιστά πάλι. Και αυτά. Και εντάξει, έχουμε το ωράριο αυτό, τάισε, άλλαξε, κοίμησε, πάμε πάλι από την αρχή, πάμε πάλι από την αρχή. Οπότε δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Κάπου εδώ έφτασε και το βιντεάκι μας το τέλος του. Το τέλος. Εύχομαι να σας κρατήσαμε καλή παρεούλα. Τα βλογκάκια του σπιτιού είναι, παιδιά, γιατί δεν βγαίνουμε έξω λόγω και που κάνουμε το μηχάνημα και... Τα κάνει και κρύο, πού να πάμε. Να δείξω το μηχάνημα. Το έχω δείξει να πούμε. Θα δείξω. Οπότε, σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ, σας παντελώ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά. Bye.